Λοιπόν, πάω με τον πρώτο μου καλεσμένο τώρα, τον κύριο Γασπαράτο, ο οποίος υποδίεται τον Αλκιβιάδη στην παράσταση Αλκιβιάδης Άγιος, που σκηνοθετεί η Μαρία Περεντζή. Μια παράσταση που θα μπορέσει να δει κανείς 18 και 19 Ιουλίου, έτσι δεν είναι, αρχικά. Πολύ σωστά, κύριε Γασπαράτο, τι κάνετε? 19 Ιουλίου στο Ζιρίνιο του Δήμου Κηφισιάς. Μάλιστα. Και μετά? Και μετά η παράσταση θα παιχτεί στις 25 Ιουλίου στο φεστιβάλ του Δήμου Βύρωνα στους Βράχους. Στους Βράχους, έτσι, στο ωραίο αυτό θέατρο. Ναι. Λοιπόν, Αλκιβιάδης Άγιος, ο εστί με θερμινευόμενο. ο Αλκιβιάδης είναι ο Αλκιβιάδης, ο ιστορικός Αλκιβιάδης. Δηλαδή η γνωστή ιστορική φιγούρα του 5ου αιώνα. Βεβαίως. Ανιψιός του Περικλή, μαθητής του Σοκράτη, και μέσα από την παράσταση αναπτύσσεται όλη η εποχή του 5ου αιώνα, ταυτόχρονα μέσα από την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα της περίοδου εκείνης, όσο και μέσα από τη φιλοσοφική ανάπτυξη της διδασκαλίας πλατωνικής μέσω του προσώπου που εμφανίζεται πάνω στη σκηνή του δασκάλου του Αλκιβιάδη, Σοκράτη. Για τι κείμενο μιλάμε ακριβώς? Τι κείμενο είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείτε στην παράστασή σας? Το κείμενο είναι πρωτότυπο. Είναι ένα πρωτότυπο έργο γραμμένο από τον Δημήτρη Περετζή. Περιγράφει με πολύ σύγχρονο τρόπο την ζωή του ήρωα από τα πολύ νεανικά του χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. Η απόδοση είναι σε σύγχρονο λόγο, είναι ιδιαίτερα καλογραμμένη, με πολύ όμορφο τρόπο, ας πούμε, έχει αποδοθεί. Και για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει από τη Ρόδα, μιας και το θέατρο Ρόδα είναι ο δημιουργός και η ομάδα που εμφανίζεται. Ομάδα Ρόδα. Είμαστε ιδιαίτερα κολακευμένοι και έτσι με μεγάλη τιμή έχουν υποδεχτεί αυτό το κείμενο ως πρωτότυπο ελληνικό έργο. Κύριε Γασπαράτο, ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του κειμένου? Γιατί ο Αλκιβιάδης? Τι είναι αυτό δηλαδή που θέτετε εσείς επί σκηνής, παίζοντας τον αντίστοιχο ρόλο και μάλιστα ως Αλκιβιάδης Άγιος? Ποιο είναι το διακύβευμα το οποίο θεωρείτε ότι υπάρχει σε αυτήν την ιστορία που αφηγείστε εσείς? Καταρχήν, τονίζετε το Άγιος για δεύτερη φορά, οπότε κατά κάποιο τρόπο... Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την αγιοποίηση του. Εντός εισαγωγικών, βεβαίως, δεν έχει να κάνει με θρησκευτικότητες εδώ. Ακριβώς, η λέξη, όχι. Βέβαια, έτσι. Αλλά για την έξαρση της προσωπικότητας του ανδρός. Κατά κάποιο τρόπο ο Αλκιβιάδης βρίσκεται σε ένα ιστορικό, πολιτικό και φιλοσοφικό μετέχνιο. Ο ίδιος, μια πολύ αμφιλεγόμενη και παρεξηγημένη προσωπικότητα, τόσο στην εποχή του όσο και μέχρι τις μέρες μας, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να έχει δοκιμαστεί, επιμείνει και προσπαθήσει πάρα πολύ, τόσο για τις αρχές και τις ιδέες του, τις πολιτικές, όσο και φιλοσοφικά. Υπήρξε την αρχή ως το τέλος ο πιο πιστός μαθητής του Σοκράτη. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν, και φυσικά όπως είπατε και εσείς, όχι με την θρησκευτική ή τη χριστιανική έννοια, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βασανίστηκε, πολέμησε και μαρτύρησε και τελικά πέθανε πάνω ακριβώς στον άξονα, δεν πήγε ούτε ένα βήμα πίσω από τον τρόπο που είχε έτσι επιλέξει να ζει το μονοπάτι αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι κατά αυτή την έννοια είναι Άγιος με την φιλοσοφική περισσότερο έννοια παρά με τη θρησκευτική έννοια. Μα Άγιος είναι ο άνθρωπος των παθών. Ακριβώς. Έτσι, των παθών, των μεγάλων παθών, μέσα από τα οποία ο ίδιος παθαίνει και ο ίδιος βέβαια δείχνει το μεγαλείο της εγγενούς αντίφασης της ανθρώπινης ύπαρξης ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ήταν μαθητής σταθερός και διαρκής όσον αφορά την πνευματική συνομιλία με τον Σοκράτη και ήταν αυτός ο οποίος επέλεξε δια του βίου του να υπονομεύσει και αυτές τις διδασκαλίες του δασκάλου του, έτσι. Άρα αυτές οι αντιφάσεις... Αυτό θα το δούμε. Αυτές στην οι αντιφάσεις... Μιας και με ρωτήσατε γιατί η ερώτηση αφορούσε το διακύβευμα της παράστασης, η παράσταση στην πραγματικότητα, αυτό που προσπαθεί να ζωντανέψει, είναι η ξεκάθαρη και άμεση σχέση ανάμεσα στα αρχαία μυστήρια, τα απόξα μυστήρια της αρχαιότητας και την ελληνική φιλοσοφία, η οποία υφίσταται
και έχει χαράξει όλη τη δυτική σκέψη. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επί σκηνής, θα δει ο θεατής ανάγλυφα τα ελευσίνια μυστήρια, τα μυστήρια του Πάνα και των Καβύρων, μυστήρια στα οποία τόσο ο Σωκράτης όσο και ο μαθητής του, ο Αλκιβιάδης, ήταν μύστες. Επομένως, η προσπάθεια να εμφανιστεί μια άρρηκτη συνάφεια των τελετών αυτών με τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα, του Σωκράτη, του Πλάτωνα και όλης της δυτικής κουλτούρας όπως έχει επικρατήσει, είναι κάτι το οποίο διαγράφει το έργο από την αρχή ως το τέλος. Μάλιστα. Παράλληλα με τον ιστορικό βίο των ηρώων του. Ωραία. Λοιπόν, δύσκολο εγχείρημα πάντως. Δύσκολο εγχείρημα για να πει κανείς, δεν έχω δει την παράσταση, για να πολύ προκλητικό και δελαστικό για να το παρακολουθήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και πολύ δύσκολο για να το πετύχει κάποιος, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αν το πετύχει, τα εύσημα είναι λαμπρά. Γιατί δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να χτίσεις από τον τρόπο όλο αυτό. Που έχει παρουσιαστεί η παράσταση όλα αυτά τα χρόνια, ναι, θεωρώ ότι το έχει πετύχει. Ωραία. Τόσο από τη δημοτικότητά της, όσο και από τον τρόπο που εισπράττουμε εμείς από σκηνής, ας πούμε, τις εντυπώσεις που μοιραζόμαστε με τους θεατές. Να επαναλάβουμε το πού και το πότε της παράστασης. Ναι. Αλκιβιάδης Άγιος από τη θεατρική ομάδα Ρόδα, σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή, 18 και 19 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Κηφισιάς στο Ζιρίνιο, σε 9 η ώρα, και 25 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Βίρονα. Μάλιστα. Κύριε Γασπαράτο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.